Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω θερμά τον Κώστα Μπακογιάννη για την εμπιστοσύνη και τη τιμή που δείχνει στο πρόσωπό μου, δίνοντάς μου την ευκαιρία να διεκδικήσουμε μαζί τη στήριξη του Ευρυτανικού λαού, ώστε να υπηρετήσω τους συμπολίτες μου από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Βρετανίας. Είμαι γέννημα θρέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς την υπηρετώ εδώ και μια δεκαετία και έχω γνωρίσει τα καλά και τα κακά της, τόσο στο δεύτερο βαθμό ως υπεύθυνος προγραμματισμού στην Ομαρχία Βρετανίας, αλλά και στον πρώτο βαθμό ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καρπενησίου. Με τον Κώστα Μπακογιάννη, στα 3,5 χρόνια της κοινής μας πορείας, έχουμε πετύχει πολλά. Έχουμε πετύχει μαζί με τους συνεργάτες και συναδέλφους του Δήμου Καρπενησίου να δημιουργήσουμε ένα Δήμο πρότυπο, ένα Δήμο λειτουργικό, ένα Δήμο δίπλα στην καθημερινότητα του πολίτη. Τον ίδιο στόχο έχουμε για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, το ίδιο στόχο έχουμε για την περιφερειακή ενότητα Βρετανίας. Η Βρετανία είναι μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από απομόνωση και γύρεση του πληθυσμού της, από ανεργία και υποανάπτυξη στους βασικούς τομείς της. Είναι χαρακτηριστικό ότι προσφέρουμε μόλις το 5% στο ΕΠΣΕ περιφερειακό επίπεδο, ενώ έχουμε σχεδόν μηδενική συμμετοχή στις εξαγωγές. Ο δε δείκτης γύρασης του πληθυσμού μας αγγίζει το 180%. Βασικά προβλήματα της περιοχής αποτελούν όπως βασιμότητά της, ο περίφημος δηλαδή δρόμος Λαμία-Καρπενήσια-Γρίνιο, αλλά και η σύνδεσή μας με τους όμορους νομούς, το εσωτερικό οδικτό δίκτυο του νομού που λόγω της ορεινότητας της περιοχής και του ανάγκη του οποίου χρήζει πάρα πολλών βελτιώσεων, η χαμηλή αγροτική μας ανάπτυξη, η ασθενική μεταπαιδευτική δραστηριότητα και η έλλειψη εξωστρέφειας του επιχειρηματικού μας κόσμου. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ο θεσμός της περιφέρειας ως βασικό κύτταρο δημοκρατικού προγραμματισμού, με τις πλήστες αρμοδιοτήτων που έχει, μπορεί να αποτελέσει το όχημα για την ανάπτυξη της περιοχής μας, για την άρση της απομόνωσής της και για την καταπολέμηση της ενεργείας που τόσο πολύ μαστίζει, ιδιαίτερα την νεολαία. Η πρότασή μας για την Ευρετανία θα κινηθεί σε 5 βασικές άξονες προτεραιότητες. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για καταπολέμηση της ενεργείας. Βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας και των δικτύων. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση της φτώχειας. Αξιοποίηση του πλούσιου περιβάλλοντος και των φυσικών μας πόρων. Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση. Η Βρετανία οφείλει να βρει το ρόλο της μέσα στην περιφέρεια και θεωρούμε ότι το σχέδιο δράσης που έχουμε ήδη καταρτήσει θα επιτύχει το στόχο αυτό. Όραμά μας αποτελεί η άσκηση της απομόνωσης της περιοχής με συγκράτηση του ενεργού πληθυσμού και επαναπατρισμού του. Το όραμά μας αυτό θα επιτευχθεί με επίκεντρο τον τουριστικό τομέα, με ισότιμη και ισόρροπη όμως ανάπτυξη από τον αγροτοδιατροφικό τομέα και σύνδεση των δύο με μικρή μεταπαιδευτική δραστηριότητα. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε ένα πλήρως κοστολογημένο και αναλυτικό πρόγραμμα ένα νομό, το οποίο θα δίνει αξιόπιστες απαντήσεις και λύσεις στα θέματα που απασχολούν την τοπική μας κοινωνία. Και κυρίως θα δίνει απάντηση στο ερώτημα: τι περιφέρεια θέλουμε, τι περιφέρεια μας αξίζει, τι περιφέρεια μπορούμε να οικοδομήσουμε. Σχεδιάζουμε με γνώμονα το 2020. Ο δρόμος είναι μπροστά και είναι δύσκολος. Μαζί μπορούμε να τον διαβούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.